Κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση, συνδεόμαστε απευθείας με την Τομεάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θεανό Φωτίου. Είναι στο Skype, όχι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, κυρία Φωτίου. Καλησπέρα, κύριε Μαλιγκόλη. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, φαντάζομαι εσείς έχετε διαφορετική άποψη ως προς το πώς πρέπει να νομοθετούνται τα εργασιακά δικαιώματα, ακόμη και όταν μιλάμε για οικονομία πολέμου, όπως είναι όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε με την κρίση του κορονοϊού, έτσι. Κύριε Μελιγκόνη, εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα βάλουμε πλάτη και το ξέρετε αυτό. Αλλά ίσως έχει παρερμηνευτεί, διότι δεν κατάλαβαν ότι όταν λέμε εμείς ότι θα βάλουμε πλάτη, εννοούμε ότι όλοι, όλο το επιτελείο και της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και όλο το κόμμα δουλεύει αυτές τις μέρες, κάθε μέρα, κανονικά, σαν να ήμασταν σε θέση ευθύνης εμείς. Δηλαδή, σαν να έπρεπε να φτιάνει σήμερα να πούμε τι πρέπει να κάνουμε για κάθε θέμα. Ναι. Αυτό πρέπει να το σεβαστεί η κυβέρνηση και να το ακούσει με μεγάλο σεβασμό και προσοχή, διότι δεν κάνουμε, δεν ασκούμε αντιπολιτευτική κριτική όπως έκανε εκείνη, αλλά μπαίνουμε στη θέση μιας υπεύθυνης κυβέρνησης που πρέπει να κάνει συγκεκριμένα μέτρα. Και γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα που παίρνει αυτή τη στιγμή είναι καταστροφικά. Είναι, επειδή είναι πολύ αποσπασματικά και είναι και λίγα. Δηλαδή τι εννοώ, τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, τις οποίες διαλύει, βρήκε αφορμή τον κορονοϊό για να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση την επομένη που θα βγούμε από την υγειονομική κρίση, για τον απλούστατο λόγο ότι και οι επιδοματούχοι των 800 ευρώ, αλλά και όλοι οι άλλοι, οι εκπεριτροπείς εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι απολύονται κάθε μέρα κτλ, όλοι αυτοί τα εισοδήματά τους θα έχουν εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μην μπορεί να κινηθεί η αγορά και να μην υπάρξει συζήτηση. Δηλαδή την επομένη θα υπάρξει πολύ μεγάλη ύφεση. Άρα αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι, αν θέλετε, βάθεμα της όποιας ύφεσης και κρίσης, αύξηση δραματική της ανεργίας, και το βλέπουμε και νομίζουμε ότι δημιουργείται για πρώτη φορά μια νέα γενιά φτωχοποιημένων πρώην εργαζομένων. Αυτό θα είναι το καινούργιο τοπίο της Ελλάδος. Γιατί αυτή η κατηγορία που λέω εγώ, ότι είναι οι νέοι φτωχοί και οι οποίοι κυρίως είναι από τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, αυτοί θα είναι οι νέοι φτωχοί πλέον, δημιουργούνται από τις εξής πηγές. Απ' τη μια είναι οι επιδοματούχοι των 800 ευρώ. Σκεφτείτε, κύριε Μελιγκόνη, ότι στο ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για μια τετραμελή οικογένεια, στον αντίστοιχο χρόνο θα έδινε 600 ευρώ. Και θα του έδινε όμως ταυτόχρονα δωρεάν φάρμακα και περίθαλψη, θα του έδινε δωρεάν προϊόντα, εννοώ τρόφιμα, θα του έδινε πολύ μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο για το ρεύμα. Τι από όλα αυτά έχουν αυτοί οι επιδοματούχοι των 800 ευρώ? Τίποτα από όλα αυτά. Άρα αυτή είναι η μία κατηγορία αυτών των νεοπτώχων, που λέω εγώ. Δηλαδή, λέτε ότι εκτός από αυτά τα 800 ευρώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει προωθήσει και ένα πλέγμα ρυθμίσεων που να αφορούν και σε έμεσες ελαφρύνσεις, κοινωνικό τιμολόγιο στο ρεύμα κλπ. Θα πω και γι' αυτό. Το μεγάλο λάθος που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν δίνει πλήρη κάλυψη των εισοδημάτων, κύριε Μελιγκόνη. Δηλαδή, αυτό που έκαναν τόσες χώρες της Ευρώπης. Εγώ δεν μιλάω για τη Σουηδία, η οποία καλύπτει το 95%
του μισθού σου, ας πούμε. Ναι. Ή η Αγγλία, η Νορβηγία και η Ισπανία που καλύπτουν το 80% mm-hmm. του μισθού σου σήμερα. Αυτές είναι οι χώρες. Η Δανία και η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, η οποία έχει ανάλογο πληθυσμό και η οποία βγήκε από μια τεράστια οικονομική κρίση και αυτή. Δεν έχει όμως, κυρία Φωτίου, μια λογική αυτό που λένε οι κυβερνώντες, ότι δηλαδή αν ξέραμε πόσους μήνες θα κρατήσει όλο αυτό, να τα δίναμε όλα τα μέτρα από την αρχή. Αλλά να δούμε αν φτάνει και ο κουμπαράς, αν φτάνει και το μαξιλάρι. Αυτό πώς το σχολιάζετε. Ακούστε με, κύριε Μελγκόνη, ή θα κάνουν εμπροστοβαρή μέτρα, ναι. Το είπαμε πάρα πολλές φορές και το εξηγήσαμε. Έχουν αυτή τη στιγμή ένα μαξιλάρι 37 δις. Mm-hmm. Το κληρονόμησαν από το ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο το έφτιαξε ο λαός με τις θυσίες του. Είναι η ώρα να το χρησιμοποιήσουν, διότι αλλιώς βαθαίνουν την ύφεση. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως οι νεόπτωχοι. Οι νεόπτωχοι είναι και αυτοί οι εκπεριτροπής εργαζόμενοι. Ανά 15 μέρες. Mm-hmm. Σκεφτείτε τι εισοδήματα έχουν αυτοί. Λοιπόν, θα έπρεπε, όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση, η οποία μια ζωή λιδωρούσε τα επιδόματα, mm-hmm. όταν κάνει επιδοματική πολιτική, δεν κατανοεί ότι η οριζόντια επιδοματική πολιτική, δίνω δηλαδή το ίδιο σε όλους επίδομα, το έκανε και με το μέρισμα, αν θυμάστε, έδωσε οριζόντια το μέρισμα, mm-hmm. δεν λαμβάνει υπόψη της την οικογένεια, δηλαδή το νοικοκυριό. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό όταν έχουμε ένα εργαζόμενο ο οποίος έχει 4 μέλη στην οικογένειά του, 2 παιδιά και μια γυναίκα, και πολύ διαφορετικό αν είναι μόνος του. Αυτά όλα η δεξιά ποτέ δεν την ένιωσαν και ποτέ δεν τα σκέφτηκε. Τώρα όμως μπαίνει σε επιδοματικές λογικές, οι οποίες πραγματικά θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα, mm-hmm. πυκνώνοντας στρατιές ανέργων από τη μια και στρατές νεόπτωχων. Κυρία αυτό Φωτίου, εσείς λοιπόν κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι με πρόσχημα τον κορονοϊό προσπαθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της ή τα κρυφά κομμάτια του προγράμματός της στα εργασιακά. Αν λοιπόν είναι μόλις μπούμε στην κανονικότητα, όλο αυτό που ο κύριος Βρούτσης ονομάζει νέο εργατικό δίκαιο που γράφει, το ακυρώσει και επιστρέψουμε στα προενός μηνός, ό,τι ίσχυε μέχρι πριν από ένα μήνα, θα σας πείσει ότι ό,τι κάνει το κάνει για τη διαχείριση της κρίσης? Κύριε Μελγκόνη, σας εξηγώ, ναι, ότι καταρχήν δεν θα τα καταφέρουν οι άνθρωποι και τα νοικοκυριά να τα βγάλουν όσο κρατάει ο κορονοϊός, όσο, ναι, κρατάει η πανδημία. Mm-hmm. Πρώτον, σας εξηγώ αυτό. Δεύτερον, γιατί να εμπιστευτώ τον κύριο Βρούτσι και γιατί να τον εμπιστευτούν οι εργαζόμενοι? Είδαν ακριβώς ποτέ καμιά φιλεργατική πολιτική από τον κύριο Βρούτσι και από τον κύριο Μητσοτάκη? Αντίθετα, με κάθε ευκαιρία κοιτάει να περικόψει τα εργασιακά δικαιώματα και από την άλλη τώρα φτάσαμε βήμα στο βήμα στις ανεξέλεγκτες απολύσεις πλέον, οι οποίοι και βεβαίως στην εκπεριτροπής εργασία ανά 15 μέρες, ναι, άσχετα αν η επιχείρηση είναι κερδοφόρα ή όχι. Mm-hmm. Τι λέτε ακριβώς? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτό το επίπεδο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, ξέρουμε ότι όσο κρατήσει, για να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δώστε σήμερα αντί για τα 800 ευρώ, δώστε το μισθό που έπαιρνε ο κάθε ένας, ναι, από τους εργαζόμενους αυτούς, σημαίνει 300 εκατομμύρια επιπλέον. Αυτό να σας ρωτήσω κάτι, πώς το, επειδή το είδα και στην ανακοίνωσή σας, τα 330 εκατομμύρια, πώς το έχετε υπολογίσει? Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις είναι πληττόμενες και άρα πόσοι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη αυτής της πλήρους κάλυψης του μισθού τους? Κύριε Μελγκόνη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σύστημα ψηφιακό, το οποίο, ναι, παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα και, mm-hmm, το οποίο εμείς το ενισχύσαμε και το φτιάξαμε. Όπως και στην πρόνοια, ναι, αντιστοίχως. Λοιπόν, βεβαίως, έχουμε προσβάσει σε αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι ότι είναι όλα τα μυστικά του κράτους και φυλάσσονται κλειδαμπαρωμένα. Ναι. Άρα, οι προσομοιώσεις που κάνουμε εμείς με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μην ξεχνάτε ότι πριν 9 μήνες κυβερνούσαμε. Άρα, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα, ναι, αυτά τα στοιχεία και επομένως
η προσομοίωση που κάνουμε είναι ότι πρόκειται για αυτά τα χρήματα. Εγώ δεν λέω επιπλέον ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να αυξήσει κατά 50% ναι. το ΚΕΑ, δηλαδή mm-hmm. αυτό που ονομάζει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αυτό που λέγαμε εμείς, ναι. κατά 50%, κατά 50% τα επιδόματα των αναπήρων και κατά 50% τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Αυτό όλο είναι ένα κονδύλι κόστους 60 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και το ξέρουμε πάλι με τα μεγάλη... Καλά, αυτό το διαχειριστήκατε και προσωπικά, αλίμονο τώρα, δεν το λοιπόν, συζητώ. Ναι, βεβαίως. Και άρα, όπως καταλαβαίνετε, ναι. με αυτό το δεύτερη αύξηση που μόλις σας είπα, ναι. θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις των ανέργων, τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι Μάλιστα. είχαν εισόδημα, κάναν μερικά μεροκάματα και δεν πιάνανε τα 200 ευρώ που ήταν το ελάχιστο ναι. εγγυημένο. Και σήμερα άρα προτείνουμε να είναι 300 ευρώ αυτό, ναι. αντί για 200, να δίδεται εφάπαξ κάθε μήνα, Μάλιστα. δηλαδή όσο κρατάει η κρίση, εμείς λέμε για τους 3 επόμενους μήνες, mm-hmm. γιατί αυτά τα χρήματα είναι απολύτως απαραίτητα για αυτά τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως... Μια φράση για να κλείσουμε. Μια φράση για ναι. να κλείσουμε. Υπάρχουν δύο υγειονομικές βόμβες. Ναι. Το ένα είναι τα ιδρύματα, κύριε mm-hmm. Μελιγκόνη, και αυτά είναι 63 δημόσια ιδρύματα και, το... και χιλιάδες ιδιωτικά κοινοφελού σκοπού. Παραδείγματος χάρη το γυροκομείο Αθηνών που είδατε mm-hmm. ότι κάνει έκκληση. Ναι, ναι. Το δεύτερη υγειονομική βόμβα... Και κλείνουμε με αυτό παρακαλώ, ναι. Η πρώτη απαιτεί 1.000 εργαζόμενους τώρα mm-hmm. να διοριστούν. Έχουμε πρόταση συγκροτημένη και, έχουμε, και επίσης να μονιμοποιηθούν Μάλιστα. και να τους δοθούν όλα τα μέσα οι εργαζόμενοι όπως και στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Μάλιστα. Η δεύτερη βόμβα είναι η καταβλισμή Ρωμά. Μάλιστα. Να ξανασυστήσει την γραμματεία που κατήργησε την επομένη που βγήκε η κυβέρνηση. Να δώσει αμέσως τα προγράμματα που είχαμε φτιάξει για τον τρόπο επιβίωσης Μάλιστα. των Ρωμά και για τις υγειονομικές όλες Κυρία Φωτίου, όρους διαφύλαξης. Σας ευχαριστώ Άρα, πάρα πολύ Μελιγκόνη. Για την κουβέντα που είχαμε, κυρία Φωτίου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά.